ποταλάντο. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού εσύ. Καλό σας βράδυ αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε ήδη στο μήνα Απρίλιο, βαδίζουμε προς την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Αύριο Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον συγγραφέα της Κλίμακος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή και πάλι σήμερα να είναι μαζί μας ο πατήρ Λουκάς ο Ξενοφωτεινός. Μιλούσαμε για την αγιογραφία, τον καλωσορίζω και πάλι και σε αυτή μας την εκπομπή. Να πω ότι βρέθηκε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία σε ένα συνέδριο που είχαν οι Άγγλοι, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Αγίου Όρους, και έτσι είχαμε και εμείς την ευκαιρία να τον έχουμε στα στούντιους εδώ του Hellenic TV, να μιλήσουμε για την αγιογραφία και να συνεχίσουμε και σήμερα την ωραία μας συζήτηση που είχαμε. Θα ήθελα, πατέρα Λουκά, εάν παραλληλήσω τα θέματα. Αύριο ο Άγιος Ιωάννης έχει κάνει εκείνα τα σκαλοπάτια που φτάνει κανείς στη θέωση. Όλα αυτά τα χρόνια η αγιογραφία είναι τέτοια σκαλοπάτια, μας οδηγούν και εμάς σιγά σιγά στο να μπούμε, να γίνουμε κατά χάρη θεοί, να θεωθούμε, να φτάσουμε κοντά στο θείο. Είναι ένας τρόπος ζωής, όπως πολύ σωστά το θέσατε στην περασμένη μας εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε, ας έρθουμε δύο Κυριακές πριν. Έχουμε το θρίαμα της Ορθοδοξίας, η πρώτη μεγάλη Κυριακή που βρίσκουμε ως χριστιανοί στο λειτουργικό μας χρόνο και χώρο μέσα στην Αγία Σαρακοστή. Είναι αυτή η πάλη και η νίκη των εικόνων και η επανατοποθέτησή τους στη Θεία μας Λατρεία. Αυτό ακριβώς δίνει τη δυναμική αυτή στην Ορθοδοξία, να έχει και πάλι τις εικόνες, να τις προσκυνάμε. Θέλω έτσι να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η Εκκλησία μας θέτει ως πρώτη Κυριακή των Αγίων Νηστειών τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας και τον ονομάζει θρίαμβο της Ορθοδοξίας την αναστήλωση των εικόνων. Βλέπουμε ότι τον 8ο και 9ο αιώνα η Εκκλησία μας να πολεμείται από την εικονομαχία και τότε οι ευσεβείς χριστιανοί έχυναν το αίμα τους ακριβώς γιατί προσκυνούσαν τις εικόνες. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Γιατί όταν προσκυνούμε, ποιο ήταν το δίλημα που ετίθετο εκείνη την εποχή? Ότι ο Θεός δεν μπορεί να εικονίζεται. Γιατί δεν έχει καμιά σχέση με την υλική πραγματικότητα. Όμως αντέτασαν οι Ορθόδοξοι την σάρκωση του Χριστού. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται και σαρκώνεται από την Αϊπάρθενο Μαρία. Και πλέον μπορούμε να εικονίσουμε αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ίδιος αυτός Θεός μας δίνει το σώμα του και το αίμα του με την μορφή του σίτου και του ίνου. Και πλέον ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει της θεότητος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που τον γιορτάζουμε επίσης μέσα στην Μεγάλη Σαρακοστή, έκανε αυτήν την διάκριση μέσα στην θεότητα. Τι τελικά μπορούμε να μεθέξουμε της θεότητος? Γιατί ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός δεν πίστευε ότι μπορούμε να μεθέξουμε της θεότητος. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να έχει σχέση με την υλική πραγματικότητα. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλο το ησυχαστικό κίνημα
επίστευε και, τελικά μπόρεσε και με ολόκληρη σύνοδο ορθόδοξη να πει ότι μπορούμε να, ο Θεός μπορεί να μπορέσει να μεθεχθεί από τους ανθρώπους δια των ενεργειών του. Η ουσία του Θεού δεν μετέχεται από τους ανθρώπους, αλλά η ενέργεια του Θεού μετέχεται. Και έτσι εμείς μετέχουμε των ενεργειών του Θεού. Και ακριβώς η εικόνα είναι η ουσία ακριβώς αυτής της ερμηνείας που έδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην περίοδο της οικονομαχίας έλεγε ότι η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Βεβαίως, δεν προσκυνούμε ξύλα και χρώματα, αλλά προσκυνούμε τον Θεό που εικονίζεται. Όμως, παρόλα αυτά, και η κτήσης αγιάζεται. Όπως βλέπουμε και τα θεοφάνεια να αγιάζεται η φύση των υδάτων, και όπως βλέπουμε το σώμα, το κρασί και το ψωμί να αγιάζεται και να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, και όπως βλέπουμε τα σημικίνθια του Αποστόλου Παύλου να κάνουν θαύματα και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου και τα ενδύματα του Κυρίου και των Αγίων, έτσι ακριβώς και αυτό το υλικό μέρος της εικόνος αγιάζει τους πιστούς. Γι' αυτό έχουμε και θαυματουργές εικόνες. Λοιπόν, η Ορθοδοξία είναι ακριβώς αυτό. Η αγιοπνευματική βρώση και πόση της ύλης. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι και ύλη. Είναι και πνεύμα και ύλη. Και αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέμε θρίαμβο της Ορθοδοξίας στην αναστήλωση των εικόνων, γιατί υπονοεί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και βέβαια, η εικόνα ίδια κρύβει όλη αυτή τη θεολογία, την πατερική, την θεολογία της πίστης μας. Και αν δούμε ότι έχουμε περάσει περιόδους που οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο εγγράμματοι, έπαιξε και μία άλλη σημασία. Βεβαίως, η εικόνα η ίδια. Βεβαίως. Ήταν τα βιβλία των αγραμμάτων, όπως έχουν πει οι πατέρες. Βεβαίως, στις μέρες μας δεν μπορούμε να το πούμε μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά η Βυζαντινή αγιογραφία έχει και έναν πλούτο εικαστικό. Δεν είναι μόνο για να πούμε κάποιες ιστορίες, αλλά είναι και ένας τρόπος για να τις πούμε όμορφα αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, η ομορφιά, η ωραιότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί ο Θεός. Όπως έπλασε καλά ο ίδιος τον κόσμο, καλά λίαν όπως λέει εκεί στην Γένεση, έτσι θέλει και όλα αυτά τα οποία ασχολούμαστε εμείς να είναι λίαν καλά. Και η εικονογράφηση ακόμη, όχι απλώς και μόνο για να εικονίσουμε όπως να είναι το Θεό, αλλά λίαν καλώς. Μου έρχεται ένα απλό παράδειγμα, αφού μιλάμε δογματικά, ας πούμε τα αστέρια που συμβολίζουν και το αεπάρθεν της Παναγίας. Το υπάρθεν της βλέπουμε Παναγίας. Ένα συγκεκριμένο τρόπο να περνάμε ένα δογματικό θέμα στον Χριστό. Βέβαια, βέβαια. Όπως είναι και τα κρόσια της Παναγίας, για να πάμε στην Παναγία, που συμβολίζουν τις αρετές της Παναγίας, εν κροσωτής χρυσής, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, όπως αναφέρει ο ψαλμός. Και αυτό αναγάγει το θέμα στην Εκκλησία, γιατί και η Παναγία συμβολίζει την Εκκλησία. Είναι οι αρετές της Εκκλησίας. Και υπάρχει ένα σαφής παραλληλισμός της Εκκλησίας με την Παναγία μέσα στην εικονογραφία. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, έτσι να σας παρακαλέσω. Πώς ετοιμάζεται ένας αγιογράφος να ξεκινήσει? Είπατε πριν, ας πούμε, ακόμα από την ακολουθία που ξυπνάτε, ιδιαίτερα στο Αγιώργος που ξεκινάει η ακολουθία από τις 1 η ώρα και ήδη έχετε μπει, ας πούμε, στο μυστηριακό αυτό πνεύμα, και αυτό είναι μια συνέχεια της ημέρας. Προφανώς, αν θέλετε, όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και γενικά, γιατί υπάρχουν
και άλλοι αγιογράφοι, ας πούμε. Mm, yeah. Ποια θα πρέπει να είναι εκεί η προετοιμασία, γιατί δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι μια καθημερινή δουλειά που μπορεί να κάνει ο καθένας. Ναι. Κρύβει όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το φάσμα που είπαμε μέχρι τώρα. Ναι. Βεβαίως, αυτό όπως είπαμε είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται να ζήσουμε πολλά χρόνια μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας για να μπορέσουμε να βγει κάτι ουσιαστικό. Το να πούμε να προσευχηθούμε απλώς, και αυτό δεν λέει τίποτε. Είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι μια προσευχή και μόνο. Γιατί ο τρόπος ζωής είναι κάτι περισσότερο από την προσευχή. Πρέπει κανείς να δώσει την ψυχή του στην Εκκλησία για να μπορέσει να αυτό που βγαίνει από τα χέρια του, από την ψυχή του, όχι μόνο για την αγιογραφία, αλλά και η αγάπη που θα δείξει σε ένα συνάνθρωπό του. Και αυτό πρέπει να βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Είναι ένας τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μια προσωπική διακονία. Είναι μια λειτουργία. Και η αγιογραφία, αλλά και όλη η ζωή του χριστιανού. Έχετε αισθανθεί ποτέ αγιογραφώντας ότι φτιάξατε κάτι περισσότερο, ότι δημιουργείται εκείνη τη στιγμή? Σίγουρα, οπωσδήποτε, χωρίς να παρεκκλίνουμε από αυτό που είπατε. Ναι. Έτσι, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Είστε ο πατήρ Λουκάς, ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει μέσα από την προσευχή, από την νηστεία, από την καθημερινότητα, από τον τρόπο ζωής να αγιογραφεί. Αλλά εμείς έτσι το θέλουμε στην Εκκλησία μας, ακόμα και οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές όταν γράφαν, δεν εξουδετέρουν αθενός τη μορφή, βεβαίως, την προσωπική του. Βεβαίως. Υπήρχε η θεοπνευστία, αλλά υπήρχε και ο χρωστήρας του καθενός, βεβαίως, Αποστόλου ή αγιογράφου, ας πούμε. Βεβαίως. Και μάλιστα βλέπουμε ότι και από την πορεία της Εκκλησίας μας, σε ανύποπτο χρόνο ο Θεός μιλούσε διαμέσου των Αποστόλων και της Εκκλησίας γενικότερα. Έτσι και εμείς ως αγιογράφοι βλέπουμε σαν έναν ανύποπτο χρόνο να μιλάει ο Θεός διαμέσου των εικόνων. Εκεί που δεν το περιμένουμε, βγαίνει κάτι το θαυμαστό. Και πολλές φορές αγωνιζόμαστε για να βγει κάτι θαυμαστό και δεν βγαίνει. Και πράγματι βλέπουμε κι εμείς να εντυπωσιαζόμαστε πολλές φορές από αυτό την ενεργή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Θα ήθελα να πούμε στους αγαπητούς ακροατές, πού αγιογραφείτε? Αγιογραφώ στη Μονή Ξενοφόντος, στο Άγιον Όρος. Βέβαια αυτή την περίοδο έχουμε παράλληλες... Ναι, βεβαίως, ναι. Τελειώσαμε λίγο καιρό πριν την αγιογράφηση της τραπέζης της Μονής Ιβύρων. Τώρα βρισκόμαστε στη Μονή Παντοκράτορος, που αγιογραφούμε και πάλι την τράπεζα. Και σε λίγο καιρό θα πάμε και στην Μονή Σίμωνος Πέτρα για να γεωγραφήσουμε το καθολικό. Στην Ξενοφόντος έχει τελειώσει το καθολικό, όχι ακόμα? Στην Μονή Ξενοφόντος έχουμε τελειώσει τον Κυρίως Ναό, αλλά δυστυχώς με τις άλλες ασχολίες δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Και βέβαια υπάρχει και ζήτηση και έξω από ό,τι μου είπατε θα πάτε στην Αλβανία, σας περιμένουν. Ναι, ναι, ήδη κάνουμε το τέμπλο του Καθεδρικού Ναού της Αλβανίας. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν το ξέρω. Οι δουλειές είναι πάρα πολλές. Και είναι το θέμα ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να πούμε ναι ή όχι. Είναι θέματα της Εκκλησίας αυτά. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε τα δώρα της Χάριτος. Απλώς κοιτούμε λίγο όσο μπορούμε και τις δυνάμεις μας. Σίγουρα. Και εύχομαι ο Θεός και η Παναγία, και θα ήθελα έτσι να γυρίσουμε και να κλείσουμε με το πρόσωπο της Παναγίας, να σας δίνουν αυτή τη χάρη να αγιογραφείτε και να μείνει και το δικό σας έτσι όνομα στην ιστορία, που σίγουρα έχει καταγραφεί, ας πούμε, των μεγάλων αγιογράφων πατέρων και ανθρώπων της Εκκλησίας. Θα ήθελα να κλείσουμε με το πρόσωπο της Παναγίας, αφού είστε στο Άγιο Όρος, αφού η Παναγία είναι παρούσα και ζωντανή σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους, αφού το Άγιο Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας.
να κλείσουμε έτσι με δύο σκέψεις γύρω από αυτό που ζείτε εσείς με τη μορφή της Παναγίας εκεί. Και μιας και ήταν και το θέμα που σας καλέσαν εδώ οι άνθρωποι στο συνέδριο αυτό. Ναι, η Παναγία στο Άγιον Όρος είναι ζωντανή. Κανένας μοναχός στο Άγιον Όρος δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς την Παναγία. Αυτό φαίνεται αυθόρμητα σε όλους τους μοναχούς. Η Παναγία συνέχει όλους τους μοναχούς. Ιδιαιτέρως το 15 Αύγουστο. Τότε υπάρχει βεβαίως και η παράδοση. Η Παναγία γυρίζει όλα τα μοναστήρια. Και πράγματι πολλές φορές έχουν γίνει πολλά θαύματα μέσα στο 15 Αύγουστο να εμφανίζεται η Παναγία πλέον και εναργώς μέσα στο Άγιον Όρος, μέσα στα μοναστήρια μας. Και έχουμε και εμείς περιστατικά πολλά που εμφανίζεται η Παναγία μας. Να πω και ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε σε έναν από τους πατέρες της Μονής μας, βέβαια τώρα έχει πεθάνει, ο πατήρ Σιμεών, που έζησε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος και όταν ήρθε να γίνει μοναχός είχε πάρει την απόφαση να μην βγει πλέον από το Άγιον Όρος και κάποτε αρρώστησε πολύ βαριά, θέλησαν να τον βγάλουν έξω από το Άγιον Όρος, αυτός δεν δέχθηκε. Λέει, εγώ εγκαταλείπουμε στα χέρια της Παναγίας και πράγματι η Παναγία επήγε με πάρα πολύ, λέει, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών ότι το κελί του γέμισε με φως και πλήθος αγγέλων και η Παναγία και τον έκαναν καλά. Και έγινε υγιής με τον θαυμαστό αυτόν τρόπο της Παναγίας που δείχνει ακριβώς την φροντίδα της Παναγίας για όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Εμείς βεβαίως έξω από το Άγιο Όρος αισθανόμαστε όχι μόνο περήφανοι, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γεμάτοι πνευματικά, γιατί ξέρουμε ότι εκεί είναι αδιάλειπτη η προσευχή για όλο τον κόσμο. Κανένας μοναχός δεν προσεύχεται για τον εαυτό του, προσεύχεται για όλους εμάς και έτσι ολοκληρωνόμαστε σε αυτή την κοινωνία της αγάπης και ενώνουμε και εμείς τις δικές μας προσευχές να σας έχει η Παναγία καλά, για να μεταλαμβάνει ο ένας από τον άλλον, να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την πίστη μας, Άνια, την Ορθοδοξία. Βεβαίως. Κανείς δεν ζει για τον εαυτό του. Είμαστε όλοι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Χριστού και ο καθένας ζει για τον άλλον. Αυτό συνέχει όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Δεν πήγαμε για να σώσουμε την ψυχούλα μας. Πήγαμε για να θυσιαστούμε για όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή δύναμη, πατέρα Λουκά, θερμές ευχαριστίες. Και εγώ ευχαριστώ γιατί σε πολύ. Αυτόν τον σύντομο χρόνο αφιερώσατε και λίγη ώρα για την εκπομπή μας. Και την πολύ καλή σας φιλοξενία. Να επικοινωνήσετε με τους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές εδώ στο Λονδίνο. Τα σεβάσματα στο γέροντα, στους αδελφούς και εύχομαι και σύντομα κάποια άλλη στιγμή να σας έχουμε εδώ στο πολύ. Λονδίνο. Αν ο Θεός το θέλει και η Παναγία μας, πολύ θα χαρώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας να έχουμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθέατες, εδώ θα κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Να ευχηθώ καλή δύναμη για την αυριανή Κυριακή, για τις υπόλοιπες δύο εβδομάδες που μένουν, για να μπούμε σιγά σιγά στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, να ακολουθήσουμε το πάθος, να σηκώσουμε κι εμείς όσο μπορούμε το δικό μας σταυρό για να χαρούμε την Ανάσταση, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Λουκάς, τον οποίο φιλοξενήσαμε σε αυτές τις δύο μας εκπομπές. Η χάρη του Κυρίου μετά πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Το θάλαντο σύγησε πια, μα εσύ δεν κινήθηκες, παρακοιμάσαι.